μπορούσα να έχω επαφή με ανθρώπους της καλής μουσικής και η χώρα που ζούσα, η Γερμανία, είχε και στον πολιτισμό της αυτό που μου έδωσε ήταν αυτός ο συμφωνικός ο ήχος. Δηλαδή πήγαινα κάθε Κυριακή στην όπερα, άκουγα διάφορους συνθέτες. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτός ο ήχος μπήκε μέσα μου και άρχισα αυτά τα ελληνικά, ας τα πω τώρα, μεσογειακά στοιχεία να τα παντρεύω με τον ήχο πια που γνώριζα από εκεί. Πιστεύω ότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Το κάνανε και άλλοι συνθέτες. Αλλά η συνεργασία με τους φίλους μου, όπως με τον κύριο Κουντούρη που με βοήθησε πάρα πολύ και με δύο ανθρώπους, είναι ο Ηλίας, ένα παιδί από την Ρωσία και ο άλλος είναι ο κύριος Καμπέρης, ένα παιδί από την, επίσης από την Κύπρο, γιατί είσαι από την Κύπρο, έτσι. Με διδάξανε πώς να μπορώ να παντρέψω αυτά τα παραδοσιακά στοιχεία με την συμφωνική μουσική. Μετά άρχισε να μου κάνει κέφι. Έτσι ολοκληρώθηκε το έργο, πάντα λίγο με μία, πώς να το πω, αμφισβήτηση ταυτόχρονα. Και αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν είμαι σίγουρος αν το έχω τελειώσει. Άκη, κέφι. Να διορθώσω τώρα αυτό που έλεγε ο Αλέξανδρος. Πιστεύω ότι δεν έχει τελειώσει το έργο και μάλλον δεν ξέρω αν τελειώνει ποτέ αυτό το έργο. Δεν χρειάζεται να τελειώσει. Γιατί η σχέση που έχεις με αυτό το έργο δεν ήταν σχέση ολοκλήρωσης κάποιας υπόσχεσης. Δεν έδωσες πουθενά κάποια υπόσχεση. Το αντίθετο. Είναι ένα project, όπως λες και εσύ, που εμένα δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη project, το σχέδιο, εν πάση. Είναι ένα σχέδιο που έφτιαξες και που παλεύεις μαζί του. Αν φύγει το σχέδιο, τι θα κάνεις χωρίς βαρβάρους. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να συνεχίζεις. Και καλά κάνεις και γράφεις. Και όσο είμαστε παρέα και είμαστε μαζί, θα είμαι κι εγώ από δίπλα. Δεν θέλω εγώ να πω πολλά πράγματα. Θα πω ό,τι έχω να πω, θα το πω αύριο τραγουδώντας. Είναι μια δύσκολη υπόθεση αυτή. Ξέρω ότι όσοι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει να κάνουν τον Καβάφη, οι περισσότεροι έχουν δεχτεί κριτική. Δικαιολογημένα, δικαιολόγητα, δεν έχει και τόση σημασία. Ο Καβάφης έχει μια πολύ ιδιαίτερη, παράξενη γλώσσα. Και η παραξενιά προέρχεται από το γεγονός ότι αυτή η γλώσσα δεν είναι η νέα ελληνική, είναι μια άλλη γλώσσα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που μετά το θάνατο του Καβάφη, για τουλάχιστον 15 με 20 χρόνια πάρα πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να διευκρινίσουν ή να ερμηνεύσουν την παρεξενιά της γλώσσας του Καβάφη. Γιατί η γλώσσα του Καβάφη δεν είναι αμοιβώς ελληνική, είναι η ελληνιστική γλώσσα. Είναι αυτή η γλώσσα που ακουγόταν από την Καρθαγένη μέχρι την Ινδία, τη Βακτρία και από τις άκρες του Σουδάν μέχρι το Μαρόκο και πάλι λέγοντας βέβαια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Σικελία, Σαρδινία, Κρήτη, Κύπρο, Φινίκη, αρχαία Φινίκη κλπ. Αλεξάνδρεια βέβαια. Αυτή λοιπόν η γλώσσα δεν ξέρω αν μελοποιείται ή αν χρειάζεται μελωδίες. Από την άλλη μεριά αναρωτιέται κανείς αυτά που διαβάζουμε και μαθαίνουμε χρειάζονται ερμηνείες ή δεν χρειάζονται. Είναι καλό η ελευθερία του ατόμου και της έκφρασής του να γίνεται ένας τρόπος επικοινωνίας με τους άλλους ή όχι. Ερωτήματα που δεν θα απαντηθούν. Από τη στιγμή που έχουμε την ελευθερία να εκφραζόμαστε, μπορούμε όλοι να μπούμε σε αυτή την περιπέτεια. Και ο χρόνος και ίσως και ο κόσμος είναι αυτός που δείχνει αν αντιλαμβάνεται και αν επικοινωνεί ακριβώς με τον ίδιο κώδικα με αυτόν που κάποιος απευθύνεται σε αυτόν.